ασχολούμαι ερασιτεχνικά με την αστρονομία γύρω στα 30 χρόνια. Ασχολούμαι περισσότερο με τη μελέτη. Η αστρονομία τι είναι? Είναι η φυσική των μεγάλων πραγμάτων, δηλαδή πραγμάτων πολύ έξω από το μέγεθος της ίδιας της γης μας. Είναι πάρα πολύ συναρπαστική επιστήμη. Είναι μια επιστήμη η οποία κάθε χρόνο και μπορεί και κάθε μήνα σε κάποια πεδία ανακαλύπτουμε πολλά καινούργια πράγματα. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι αφάνταστη. Αν μπει κάποιος να δει τα τεχνικά χαρακτηριστικά από ένα μοντέρνο τηλεσκόπιο, είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει. Επίσης να επισημάνω εδώ ότι σε μεγάλα project που ακούμε ότι η NASA έστειλε τον τάδε δορυφόρο στο τάδε σημείο του διαστήματος, συμμετέχουν και ελληνικά πανεπιστήμια, δεν είναι κάτι ξένο από εμάς που το κάνουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που βρίσκονται τελείως αλλού, είναι και δικό μας κομμάτι. Και μην ξεχνάμε ότι η αστρονομία σαν επιστήμη καθιερώθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή πάντα ο κόσμος ασχολούταν με τον ένα ουρανό από τα πολύ αρχαία χρόνια, από τους μεσοποτάμιους πολιτισμούς, αλλά έχει επικρατήσει το ότι οι Έλληνες έκαναν την αστρονομία επιστήμη. Και εδώ έχουμε ένα μικρό παράπονο στην αστρονομική κοινότητα, ότι πλέον η αστρονομία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Συνήθως πρέπει να γίνει μέσω κάποιου φορέα, δηλαδή να με καλέσει κάποιο σχολείο ή που έχουμε τη συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στον Ασώματο. Αυτοί έχουν και ένα φορητό πλανητάριο και το στείλουμε σε κάποια μέρη και έρχονται τα σχολεία. Δυστυχώς στη δικιά μας την πόλη δεν έχουμε σύλλογο ερασιτεχνικής αστρονομίας, ενώ όλες οι αντίστοιχες πληθυσμό πόλεις της Ελλάδας έχουν ενεργούς συλλόγους. Στη Λέσβο ασχολούνται πολύ λίγα άνθρωποι, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε σύλλογο. Άρα είναι δύσκολο να οργανωθεί κάτι εκτός από, πέρα από κάποιο φορέα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαν καλέσει και πολιτιστικοί σύλλογοι σε χωριά και είχαμε δείξει στον κόσμο τα αστέρια, είχαμε κάνει ουρανογραφία, είχαμε κάνει παρατήρηση. Πρέπει δηλαδή να οργανωθεί μέσω κάποιο φορέα. Είναι πιο εύκολο έτσι. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου στον αρχαιολογικό χώρο των Μεσών, που είναι ερχόμενος από τη Μυτιλίνη πάμε προς Καλονή, λίγο πριν την Καλονή. Θα περιλαμβάνει μια μικρή θεωρητική παρουσίαση για να μπει ο κόσμος στο κλίμα του τι θα δούμε. Μετά ουρανογραφία. Ουρανογραφία είναι να δείχνουμε με ένα λέιζερ τους αστερισμούς στον ουρανό και να εξηγούμε κάποια πράγματα. Και το τρίτο κομμάτι και ίσως το πιο ενδιαφέρον θα είναι παρατήρηση με τηλεσκόπιο. Θα δούμε κάποια αντικείμενα που δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι. Οι καλύτερες συνθήκες για να παρατηρήσει κανείς τον νυχτερινό ουρανό είναι να είναι μακριά από οποιοδήποτε πηγή φωτός. Δηλαδή, συνήθως τα φώτα που μας ενοχλούν είναι μια μεγάλη πόλη ή αν υπάρχει κάποιο εργοστάσιο που έχει περιμετρικά φώτα. Να είναι νύχτα χωρίς φεγγάρι, γιατί όταν το φεγγάρι είναι πολύ λαμπρό, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο στον ουρανό. Το φως του φεγγαριού επικρατεί στο φως των αστεριών. Αν μπορούμε να είμαστε σε μια περιοχή που να έχει κάποιο υψόμετρο και να μην έχουμε εκείνο το βράδυ πολύ υγρασία, να μην υπάρχει πολύ υγρασία στην ατμόσφαιρα. Ένα καλό σημείο, αλλά πολλές φορές έχουμε λίγο θέμα με την υγρασία, είναι μέσα στο καμένο δάσος, ένα μεγάλο ξέφωτο. Ένα σημείο που εμείς οι λίγοι που ασχολούμαστε με αυτό το νησί πηγαίνουμε για παρατήρηση είναι στο Μπατζίκι. Στις Νέες Κιβωνίες, λίγο έξω από το χωριό. Είναι ένα βόρειο μέρος που σημαίνει ότι έχει σχεδόν πάντα χαμηλή υγρασία και έχει πολύ καλό ορίζοντα. Θα χωρίσω τις παρατηρήσεις σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι με το τηλεσκόπιο, όπου έχει και μεγάλη σημασία να μπορείς να αντιλαμβάνεις το τι βλέπεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπεις με το τηλεσκόπιο ένα γαλαξία. Τόσο γαλαξίας μπορεί να απέχει 30 εκατομμύρια έτη φωτός, που σημαίνει ότι βλέπεις μια εικόνα όπως ήταν πριν 30 εκατομμύρια χρόνια. Είναι κάτι ασύλληπτο για μας και το μέγεθος του γαλαξία και η απόσταση. Η άλλη κατηγορία, που είναι κάτι που το παρατηρούμε τα μάτια μας, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο από την πρώτη, είναι οι ολικές εκλήψεις ηλίου. Οι ολικές εκλήψεις ηλίου είναι δύσκολο να παρατηρηθούν, γιατί ενώ γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο, γίνονται όμως μόνο σε μια πολύ στενή λωρίδα πάνω στη γη. Άρα συνήθως χρειάζεται να ταξιδέψουμε πάρα πολύ μακριά. Η προηγούμενη ήταν στην Παταγωνία, δυστυχώς τη χάσαμε λόγω του κορονοϊού. Η επόμενη θα είναι στην Αυστραλία, στην Ευρώπη θα έχουμε το 2026 στην Ισπανία και στην Ελλάδα θα έχουμε πάλι το 2088. Γενικά οι αστερισμοί που είναι κοντά σε ένα αστέρι που ονομάζουμε Πολικό, ένα αστέρι το οποίο δείχνει πάντα βόρεια, φαίνονται όλο το χρόνο και όλη τη νύχτα, άρα είναι πιο εύκολο να τους δούμε.
Το νησί μας, αν το πάρουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα, βρίσκεται αρκετά νότια, άρα μπορούμε να δούμε πολύ καλά κάποιους νότιους αστερισμούς, όπως τον Σκορπιό το καλοκαίρι και τον Ορίωνα το χειμώνα. Είναι μια εικόνα, ουσιαστικά οι αρχαίοι, όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί και οι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν μέσα από τα αστέρια να αναγνωρίσουν κάποιες οικείες εικόνες. Αυτή είναι μια λειτουργία του, ένας μηχανισμός στον κεφάλου. Πάντα θέλουμε να αναγνωρίζουμε οικεία σχήματα. Έτσι μπόρεσαν και δεν είμαστε σίγουροι αν έφτιαξαν τη μορφολογία πρώτα και την ανέβασαν στον ουρανό ή αν έφτιαξαν τη μορφολογία στον ουρανό και την κατέβασαν στη γη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άμα γνωρίζετε μυθολογία και σας πούνε για κάποιον αστερισμό πώς ονομάζεται, μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ποιοι αστερισμοί είναι γύρω τους. Δηλαδή, ο κάθε αστερισμός έχει σχέση με το διπλανό του. Η αεραστεχνική αστρονομία έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να ασχοληθεί. Αυτό που εγώ κάνω βασικά είναι να μελετάω διάφορα papers, διάφορα κείμενα αστρονομίας με αρκετά βαθιά γνώση. Από ερευνητές που είναι στην πρώτη γραμμή, να προσπαθώ να τα μεταφράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά, γιατί είναι πληροφορία που υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι που ασχολούμαι είναι με την εκλαίκευση, δηλαδή να βοηθάω σε σχολεία ή σε συγκεντρώσεις να μεταδώσουμε στον κόσμο τα μυστικά της αστρονομίας. Βασικά ήταν αυτά τα μεγάλα τα μεγέθη, ότι όλα αυτά είναι πολύ μακρινά, πολύ μεγάλα και σε βοηθάνε στη γη να δεις τη μεγάλη εικόνα ενός πράγματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, μένα μου πείτε για άνθρωπο, δεν μπορώ να απομονώσω, ας πούμε, να πω άνθρωπος είναι Κινέζος, Έλληνας ή το ένα ή το άλλο. Θα πω ότι είναι ένα όν το οποίο μετά, πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια, αποφάσισε να κατέβει από το βέντρο και να σταθεί στα πόδια του και κάνει ό,τι κάνει σήμερα. Βλέπεις δηλαδή τη μεγάλη εικόνα. Γιατί αναγκαστικά στην αστρονομία αναγκάζεται να το δεις. Δηλαδή, σου αλλάζει κάπως τη φιλοσοφία για τη ζωή. Αυτό που συζητιέται τελευταία χρόνια, ένα πολύ λαμπρό αστέρι το οποίο όλοι μπορούν να το παρατηρήσουν με το χειμώνα, είναι ο Betelgeuse. Στον αστερισμό του Ορίωνα είναι ένα αστέρι που είναι λίγο κόκκινο, έτσι μας φαίνεται λίγο κόκκινο στο μάτι. Αυτός κάνει κάτι κόλπα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή εκεί που είναι πολύ φωτεινός, χάνει σε φωτεινότητα, ψάχνουν οι επιστήμονες να βρουν τι γίνεται. Είναι και ένα αστέρι το οποίο είναι τιμοθάνατο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα δώσει μια έκρηξη σούπερνόβα. Όταν λέμε κάποια στιγμή, μπορεί να γίνει ξέρω, σε χίλια χρόνια, μπορεί και σε 100.000 χρόνια. Στην αστρονομία, ο χρόνος είναι διαφορετικός. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο αστέρι. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας πω τι είναι η έκρηξη σούπερνόβα. Υπάρχουν πολύ λίγα αστέρια τα οποία είναι πολύ πιο βαριά από τον ήλιο μας. Έχουν, ας πούμε, πάνω από 8 φορές τη μάζα, το βάρος του ήλιου μας. Αυτά τα αστέρια, όταν κάψουν όλο το υλικό στον πυρήνα τους, γεμίζει ο πυρήνας τους από σίδηρο. Το σίδηρο δεν μπορούν να το συντήξουν, γιατί τα αστέρια πώς δουλεύουν, με θερμοπυρηνική σύντηξη. Δηλαδή τώρα ο ήλιος συντήκει υδρογόνο σε ήλιο. Με αυτόν τον τρόπο μαζεσταίνει, με αυτόν τον τρόπο ακτινοβολεί. Τότε το αστέρι καταραίει, δηλαδή ο πυρήνας του μαζεύεται πάρα πολύ γρήγορα σε ένα σημείο. Τα εξωτερικά στρώματα του αστεριού αναγκάζονται και εκτοξεύονται στην γύρω περιοχή. Υπάρχουν πολλά ραδιενεργά υλικά, όπως το ραδιενεργό νικέλιο, και όλα αυτά κάνουν αυτό το αστέρι να λάμπει όσο λάμπει ένας γαλαξίας. Δηλαδή, εκεί που έχουμε ένα γαλαξία με 200-300 δισεκατομμύρια αστέρια, έχουμε ένα μορμωμένο αστέρι που με αυτό το θάνατό του λάμπει όσο όλος ο υπόλοιπος γαλαξίας. Αυτό που λέμε βροχή των αστεριών. Τα αστέρια, όπως ένα αστέρι σαν τον ήλιο μας, ένα τυπικό αστέρι, είναι 1 εκατομμύριο φορές πιο μεγάλο από τη Γη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορούν να πέφτουν αστέρια πάνω μας. Η βροχή των αστεριών, αυτό που λέμε διάτοντες αστέρες, είναι μικρά κομματάκια, πετρούλες, σκόνη που μπαίνουν στην ατμόσφαιρα. Πολλές φορές έχει περάσει ένας κομήτης, έχει αφήσει την ουρά του στο διάστημα και η Γη, όπως γυρίζει γύρω από τον ήλιο, σαρώνει την ουρά του. Γι' αυτό ξέρουμε πολλές φορές πότε ακριβώς θα έχουμε πάρα πολλούς διάτοντες αστέρες. Γιατί το φεγγάρι του Αυγούστου λάμπει πιο πολύ. Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε έξω τον Αύγουστο, δεν κρυώνουμε, είμαστε συνήθως σε διακοπές και κοιτάμε το φεγγάρι. Το φεγγάρι δεν αλλάζει μέγεθος, απλά τυχαίνει κάποιες φορές να είναι πιο κοντά μας όταν έχουμε παρσέλινο. Δηλαδή το φεγγάρι είναι από 350.000 ως 400.000 χιλιόμετρα απόσταση από εμάς. Όταν έχουμε παρσέλινο και είναι κοντά, είναι φυσικό να φαίνεται λίγο πιο μεγάλο. Εδώ υπάρχει και μια παραπλάνηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το φεγγάρι είναι πιο μεγάλο όταν ανατείλει. Αυτό έχει να κάνει πάλι με μια λειτουργία του εγκεφάλου μας.
που αναγνωρίζει πιο εύκολα αντικείμενα τα οποία τα βλέπουμε στον ορίζοντα. Αν δηλαδή δούμε το φεγγάρι μέσα από ένα σωλήνα την ώρα που ανατύλει και το ξαναδούμε μέσα από ένα σωλήνα την ώρα που είναι ψηλά, τότε θα δούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στο μέγεθος.